για τα σνίτες και κλίτσες. Λυπάμαι πάρα πολύ που χάρες σε ένα ατύχημα δυστυχώς το βράδυ των εκλογών δεν μπόρεσα να είμαι κοντά σας. Αν έπεσε τη γραμμή θα πρέπει να το ξέρω. Δεν ήταν εύκολη ομιλία εκ των πραγμάτων. Πρέπει να πει τη γραμμή. Κάποιος πρέπει να μου πει για να ακούγουμε ή όχι. Ναι, έλα. Μ' ακούτε τώρα, μ' ακούτε τώρα. Θα δυσκολευτούμε λιγάκι όσο δυσκολευτήκαμε και στις εκλογές. Αλλά εκεί τα καταφέραμε, πατήσαμε το 9. Είμαστε σε καλό δρόμο. Το βράδυ των εκλογών έφτασε το φως μου. Πρέπει να τα καταφέραμε στη μέση του συζυγίου. Οπότε με συγχωράτε που δεν είναι ζωντανά κοντά σας. Είστε πολύ νέοι και αφορούν στην Αντιγόνη στη Κάγκη, δηλαδή στην παρουσία μου στη δίκη του Μιλόσεβιτς. 20 χρόνια πάνε από τότε, οι περισσότεροι από εσάς μπορεί να σας αναγέννητοι. Και αν βάλω και τον πόλεμο που είναι 25 χρόνια πίσω, θα δυσκολευτείτε κάποιοι να καταλάβετε παρά μόνο μέσα στο ΚΚΕ, που είναι κυριολεκτικά στην καρδιά των γεγονότων, σας κάνει να συνειδητοποιήσετε ότι η Γιουγκοσλαβία ήταν η αρχή ενός βρώμικου παιχνιδιού που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο αν δεν αντιδράσουμε και αν δεν σταθούμε στο ύψος μας. Θα ήθελα να σας πω και να το ξέρετε καλά, να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, ότι η στάση του ΚΚΕ απέναντι στο ξεφτιλίκι της χώρας μας με την υπόθεση ως καλά που έχει προηγηθεί της έναρξης των βομβαρδισμών και εκείνη η βολική κεντροαριστεροσοσιαλδημοκρατία της Ιταλίας, η παρέλκυση της λεγόμενης ελιάς που έστερναν τον Οσταλάν για να καταλήξει παραδομένος κυριολεκτικά με φουκούλα σε πράκτορες και από τους πράκτορες να βρεθεί στο Ιμραλί και σήμερα όλοι οι δικαιωματάκηδες που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν δίνουν πράγμα αν υπάρχει ένας πολιτικός κρατούμενος που δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο 20 χρόνια μετά, ήταν για μένα, και αυτό κρατήσω το καλά και κεφάλι σας, η αφορμή, η αιτία να πω ενεργά στην πολιτική αποκλειστικά και μόνο με τον ΚΚΕ. Και αυτό γιατί η αδυνατοϊκή συνεχή στάση του κόμματος ήταν το προσκλητήριο κυριολεκτικά για να πω στην τρέχουσα πολιτική σκηνή, και ήταν ένα καθήκον, ήταν μια μεγάλη επιλογή ζωής. Είναι τυχαία αγαπή. Γι' αυτό βάζω το καλά στην καρδιά σας, όχι στο μυαλό σας. Να υπάρχει το ΚΚΕ και να έχεις εσύ επιλέξει να δώσεις ανάθεμα στο άδικο, στο τοξικό, στο βρώμικο, στο ταξικά εξοντωτικό που ήταν ο πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία και να έχει μπροστά σου έναν ιδεολογικό χώρο, ένα κόμμα και αγώνες που πάνω από έναν αγώνα κατάφερε να είναι ιδεολογική πρωτοπορία. Και όχι απλώς η ιδεολογική πρωτοπορία, αλλά ότι παγορεύει νομοτελειακά την κάθοδο μετά από 5 περίπου χρόνια στη δίκη του Μιλόσεβιτς. Έρχεται η δίκη του Μιλόσεβιτς και λίγη, ξέρετε, τη φρίκη προξενούσε σε οποιοδήποτε σόφρονο άνθρωπο 20 χρόνια πίσω αυτό το ειδικό δικαστήριο της Χάγης. Σας θυμίζω ότι μόλις από πέρσι, μόλις από το 2023, μπορούν να καθίσουν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης προσωπικότητες, ηγέτες, άτομα. Μέχρι τότε δεν μπορούσε να καθίσει άτομο. Έπρεπε να καθίσει η χώρα, έπρεπε να καθίσουν πάρα πολλοί άνθρωποι μαζί και στηρίχθηκαν δύο ειδικά δικαστήρια. Στηρίχθηκαν δύο ειδικά δικαστήρια. Το ένα ήταν για τον Μιλόσεβιτς και το άλλο ήταν για τη Ρουάντα. Για τη Ρουάντα έχω γράψει το βιβλίο. Είναι η τραγωδία της ζωής μου. Είναι εκεί που η καρδιά μου αποφάσισε να πάω στο ΚΚΕ. Έρχεται όμως η Γιουγκοσλαβία, χρόνια μετά από το 1992-1993 που ήμουν εγώ στη Ρουάντα και υποψήφια με το κόμμα στην ΠΟΕΣΥ, στο συνδικαλιστικό μόνο το δευτεροβάθμιο, και έρχεται ο πόλεμος της Γιουγκοσλαβίας, που τον είχα προβλέψει ο δημοσιογράφος, είχα γράψει 6 μήνες πριν κάτω τα χέρια από την Τερβία, αλλά έχει υπόβαθρο αυτός ο πόλεμος.
Ήταν πολύ βρώμικος πόλεμος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι είδαν και τι έζησαν οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια. Δεν σας περνάει το μυαλό. Είναι ο προπομπός αυτού που συμβαίνει σήμερα στην Ουκρανία. Ήταν ο προπομπός αυτού που συμβαίνει σήμερα στη Γάζα, τη σφαγή. Ήταν αυτό που άνοιξε μια κουβέντα που σήμερα την κάνουμε λες και είναι μεσημεριάτικο, ρε κρίτες και κρίτσες. Συζητάμε για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προϋπολογισμό κομμανικό. Και ήρθε και διέλυσε μια χώρα πολυπολιτισμική, μια χώρα με 3 εκατομμύρια μεικτούς γάμους. Σε εμάς, η γενιά μου θυμάται ότι ένα σύστημα που λέγανε πώς να μαθαίνει τη γλώσσα και ήταν το λιγουαφόν, μιλούσε για σερβοκροάτικη γλώσσα. Σερβοκροάτικη γλώσσα. Και φτάνουμε σε ένα βιβλίο που βγαίνει χάρη τον Ακνίτη. Ένα Ακνίτη που έσκυψε με επιστημονική επάρκεια, με φιλολογικό ενδιαφέρον, με πολιτικό κριτήριο και ιδεολογική θωράκιση τεράστια. Ένα πιτσιρικά που ήταν αγέννητος και ιδεολογικά αγέννητος όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, βρέφος ήταν. Να πάει και να σκάψει, να βρει τα αρχεία και να φέρει την επιφάνεια πράγματα που εγώ τότε στο περιοδικό που έβγαζα είχα ψήλο δημοσιεύσει. Να καθίσει να δουλέψει και να με βάλει να με φέρει κυριολεκτικά στο ιστορικό προσκήνιο ως άτομο. Εδώ θέλω κάτι να σας πω. Δεν το έχω ξαναπεί σε καμία παρουσίαση. Νομίζω ότι αξίζει να τα ακούσουν οι νέοι. Μπορεί ο Αριστείδης πραγματικά δίκαιος. Νέος δίκαιος, γιατί ένας νέος που κάθεται και ψάχνει τα αίτια ενός πολέμου που είναι στη γειτονιά του, που είναι μέσα στη ζωή του, ακόμα και τον αυτό που ξεκινάει, είναι δίκαιος άνθρωπος από τη φύση του. Έγινε λοιπόν ο Αριστείδης στο Λαβρούλι και φέρνει στην επιφάνεια το Αντιγόνιο νήμα. Το Αντιγόνιο νήμα, δηλαδή το να σηκώσει κεφάλι, να αντισταθεί στην εξουσία, όταν η εξουσία είναι κυριολεκτικά αντιανθρώπινη, είναι συνθλιπτική, δεν λογαριάζει τίποτα, δεν έχει αρχές, δεν έχει κορμό, έχει μόνο αυτό το πάθος, το ταξικό να κυριαρχήσει πάνω στους περισσότερους, να τους διαλύσει, να τους εκμεταλλευτεί, να πλουτίσει σε βάρος τους, τότε καταλαβαίνετε ότι όσο και να έχει εξάρει ο μικρός, ο γλυκός, υπέροχος και στα αλήθεια γνήσιος κνήτης την υποκειμενική γενναιότητα, μπορεί να δείξει εγώ πηγαίνοντας στη δίκη του Μιλόσεβιτς, στην πραγματικότητα φέρει στην επιφάνεια αυτό που σημαίνει εμένα και το κόμμα. Να είναι στο DNA του κόμματος αυτό το αντιγόνιο νήμα. Τώρα σηκώσει κεφάλι. Πριν από μένα έχουν υπάρξει πάρα πολλές γυναίκες ακόμα που σήκωσαν κεφάλι. Τσακίστηκαν τις μαζί, τσακίστηκαν στις εξορίες. Άρα μια σχεδόν πολύ τελέστα αυτά τα πρόσια μια δίκη για να καταθέσεις. Ήταν απλό. Δεν ήταν απλό στις πρόσιες. Καθόλου απλό δεν ήταν. Δύο ανθρώπους κάλεσαν οι Σέρβοι. Η Επιτροπή Υπεράσπισης του Μιλόσεβιτς. Εγώ ήμουν και αντιπρόεδρος στην Επιτροπή Ράμζι Κλάρκ που είχε φτιάξει ένας Αμερικανός εισαγγελέας όταν είχε συνειδητοποιήσει τι ακριβώς είναι αυτή η επίθεση σε μια χώρα. Κυριολεκτικά μαύρα κοράκια με νύχια γαζά έπεσαν πάνω στη Σερβία. Έπεσαν πάνω στη Γουρδαβία. Την έκοψαν κομματάκια στο όνομα της Ενωμένης Ευρώπης. Και σκεφτείτε ότι εσείς σήμερα ζείτε ως κεντρική πολιτική επιλογή στη χώρα την ενοποίηση των Δυτικών Βαλκανίων, δηλαδή το ξανακόλλημα των κρατών στο επίπεδο των συμφερόντων των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κεφαλαίου. Είναι τραγωδία να σκεφτείς ότι ματοκυλίστηκε ένας λαός. Ένας λαός ολόκληρος. Ματοκυλίστηκε ένα ιστορικό πείραμα. Να μπορούν Σέρβοι, Κροάτες, Μαυροβούνοι, Βόσνοι, Ερζεγοβίνοι, να είναι όλοι μαζί ένα μεγάλο και δυνατό κράτος και να μετατραπεί σε προτεκτοράτα ελεγχόμενα που τώρα γίνεται μάχη, γίνεται παζάρι, γίνεται εξονισμός συνειδήσεων έτσι ώστε να μπορέσουν να ενωπήσουν τα Βαλκάνια για τα συμφέροντα και να σταθούν
απέναντι σε αυτό που θεωρούν ότι είναι απειλή, δηλαδή έναν ενδοκαπιταλιστικό πόλεμο με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τις εξαγωγές τους, με τα λεφτά τους, καταπιέζοντας τους ευρωπαϊκούς λαούς μέχρι αηδίας, κυριολεκτό μέχρι αηδίας. Το βιβλίο έχει ένα χαρακτηριστικό και το συστήνω στα αλήθεια για διάβασμα, για δώρο, για μελέτη. Μένα με τρόμαξε τον Τόπερ Αριστίδης. Δύο ανθρώπους είχαν καλέσει. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, πατέρα και εμένα. Χτύπησε το τηλεφωνό μου ένα μεσημέρι και μου είπε ο Μητσοτάκης ότι μας έχουν καλέσει να πάμε στη δίκη του Μιλόσεβης, όμως σε αυτή τη δίκη δεν μπορώ να πάω εγώ. Μου είπε, καταλαβαίνεις γιατί. Δεν κατάλαβα, είναι η αλήθεια. Εγώ είπα ότι θα πάω. Δεν εκπροσωπούσα τον εαυτό μου μόνο, θα εκπροσωπούσα και το κόμμα μας. Και έπρεπε να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων. Η Κάρλα Ντελ Πόντε, σε ένα δικαστήριο δωτό και στημένο, θα σας έλεγα ότι είναι από τα πιο ιδιωτικοποιημένα δικαστήρια. Ακούνται μεγάλες κουβέντες, ακούνται ιδιωτικοί, παλεύεται το δίκαιο. Είναι το ταξικό δίκαιο. Είναι συγκεκριμένο το δίκαιο το οποίο επιδιώκει σε νομικό επίπεδο το δικαστήριο της Χάγης. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Για παράδειγμα, η τραγωδία στη Ρουάντα κατέληξε στο να καταδικαστούν μερικές καλόγριες και κάτι ίσονος σημασίας αξιωματική για μια σφαγή που θεωρείται από τις μεγαλύτερες, ίσως και η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα στην ανθρώπινη ιστορία, ο εξανθρωποδισμός και η μετανάστευση αναγκαστική στη διπλανή χώρα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων, οι οποίοι πέρασαν μέσα σε δύο νύχτες. Με σφαγμένα 500.000 παιδιά είναι κόπεδα με μαντσέτες. Και την πλήρωσαν μερικές καλόγριες, γιατί αυτές μπόρεσαν να καθίσουν, και αυτές σύμφεραν να καθίσουν, αυτές βόλεψαν να καθίσουν στο περιβόητο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Ο συμβολισμός, τον οποίο έπιασε, δίνοντάς του και την, ας με επιτραπεί, ως μίμηση πράξης του δέας και φιλίας, θεατρική διάσταση που έδωσε ο Αριστίδης στην προσέγγιση και στην οπτική γωνία αυτού του πράγματος, έχει τη σημασία της. Γιατί στα αλήθεια, όποιος βρέθηκε εκεί, εγώ ταξίδεψα με έναν αριθμό. Υποτίθεται ότι γινόταν για τη δική μου ασφάλεια. Σας διαβεβαιώ ότι στην Χάγη τις 2-3 μέρες που έμεινα, αισθάνθηκα στα αλήθεια εχμάλωτη μιας διαδικασίας, κυκλοφορούσα με έναν αριθμό, ταξίδεψα με έναν αριθμό, και όταν έκασα στο δικαστήριο, και να είναι καλά το παιδί που βρήκε και μία φωτογραφία, γιατί εγώ δεν είχα, απορώ που την βρήκε μετά από τόσα χρόνια και πόσο έσκαψε, είχα μπροστά μου μία λευκή πινακίδα και με ρωτούσε ανακριτικά. Πέρασα ανάκριση. Για όποιον έχει πλησιάσει την νομική ιδέα, για όποιον έχει μπει μέσα σε ένα απλό δικαστήριο, είναι πολύ ορατό το γεγονός ότι θέλαν να βγάλουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Έχοντας ζήσει τους φοβαντισμούς, έχοντας ζήσει και την αντίσταση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, που ήταν πρωτοπορία τότε. Ήταν το 95% του ελληνικού λαού και οι ΚΚΕ και οι κνήτες ήταν μπροστάριδες και μπροστάριδες μπροστά σε αυτό το έγκλημα. Έχοντας ζήσει το χτίσιμο του τείχους του το λιμάνι, τα ξένα πλοία, τους κνήτες να αλλάζουν τις πινακίδες και να στέλνουν τα τάξη μέχρι στη λάσπη. Αλλά έχοντας δει τα κομματιασμένα μέλη παιδιών 13, 12, 15 ετών του Αλέξενας, βρίσκομαι σε μια αίθουσα αδέτοκη με τη Βένους και εκεί προσπαθούν να με βάλουν να δείξω στο χάρτη του Αλέξενα. Δηλαδή την τραγωδία που θα περιγράψει, το βιβλίο που μάζεψα από ένα κρατήρα, όσο είναι ενδεχομένως ο χώρος της σκηνής επί 10 φορές, να φανταστείτε, και βάθος 15-20 μέτρα. Από μια βόμβα ανατολική που είχε πέσει, προσπαθούσαν να με πείσουν να σηκωθώ να δείξω στο χάρτη του Αλέξανδρου. Σας πληροφορώ ότι με σήκωσαν να δω ένα χάρτη, στον οποίο έπρεπε να δείξω τη Θήβα, ενώ ο χάρτης ήταν κομμένος στην Κόρινθο. Δεν τράπηκαν. Αναγκάστηκε ο φιλόστεπης να σηκωθεί να τους πει ότι αυτός δεν είναι ο χάρτης της χώρας μου.
Σας το λέω χαρακτηριστικό δείγμα δικαιοσύνης ταξικής, αστικής διαφθοράς, που πατούσε πάνω στο θεατρικό στήσιμο τάχα μου δίπεν μιας δίκαιης δίκης. Ο Κατσινάτσο το Μιλόσεβιτς, χωρίς δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να πρακτηθεί το δίκαιο ακόμα και αν δεν είστε ταυτισμένος πολιτικά και ιδεολογικά, όπως δεν ήταν το κομμουνιστικό κόμμα με το κόμμα του Μιλόσεβιτς. Συσηκώθηκε η τρίχα, θα το έχει δει στο κελί του και θα σου λέει σε ένα χαρτάκι γραμμένο, δεν θα ζήσω, δεν θα τα βγάλω πέρα στη δίκη. Είναι τραγωδία να σε αντιμετωπίσει όσους αυτούς τους ήρωνες, ανακριτές, που δεν σεβάστηκαν ούτε καν την έννοια του δικαστή και μετατράφηκαν σε ανακριτές του χείρις του είδους. Και να ξέρεις ότι ο Μιλόσεβιτς σου έφυγε όταν πεθάνει, το 2006 πεθαίνει και 10 χρόνια μετά το 2016 αθωώνεται πανηγυρικά. Δεν προσπαθώ να κλείσω το θυμικό σας, αν και θα έπρεπε. Θα έπρεπε γιατί δεν γίνεται έτσι ώστε, αν δεν σεβαστείς τη ζωή, αν δεν την αγαπήσεις τη ζωή, αν δεν αγαπήσεις τα νιάτα που παλεύανε, αν δεν είχε περάσει από ένα και μοναδικό χωριό που έχω πάει στην Ιγκοσλαβία, το οποίο κατήχαν ακόμα πολιτικά ως πλειοψηφία οι κομμουνιστές. Και ήταν το μοναδικό χωριό. Είχε και ένα μάλιστα ΤΕΗ εκεί που δεν είχε ούτε έναν άνεργο. Δεν είχε ούτε έναν άνεργο. Και ήξερε ότι το θαύμα, η Επανάσταση 17, το θαύμα του ανθρώπου, υπέρ του ανθρώπου, είναι εφικτό και είναι πραγματικό. Όταν ο Αριστίδης μου φέρει το κείμενο, έκανα σειρά ένα χρόνο να χωνέψω την πολύ βαριά κουβέντα Αντιγόνη στη Χάγη. Όταν διάβασα, έχουν περάσει 20 χρόνια, όσο και να θες να δημιουργείς, είναι πράγματα που δεν ανακαλούνται εύκολα στη μνήμη. Όταν διάβασα τι είπα, αποδέχτηκα τον τίτλο «Σε τη γόνη στη Θάγη». Γιατί είμαι στο ΚΚΕ και ξέρω ότι θα ξεπετρώσουν πολλές κατηγόνες μετά από μένα. Και αυτό το αντιγόνιο νήμα δεν αφορά μόνο σε γυναίκες, αφορά και σε άντρες, άλλωστε η αντιγόνη ήταν ένα σύμβολο ύψωσης, ηθικού και ανθεκτικού αναστήματος σε μια κατάκτηση εξουσίας που ήταν ο κρέοντας. Το ειδικό δικαστήριο νέα ήταν ο κρέοντας. Και βρήκα το κουράγιο να τους πω νεοναζιστές, να τους πω φασίστες, να μιλήσω για το Ισραήλ, να μιλήσω για τους Αμερικάνους. Όσο και να προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν. Δεν τα κατάφεραν ποτέ με κανένα κομμουνιστή, ακόμα και τον έστειλαν στα ξερονήσια, ακόμα και τον έβαλαν να σπάει πέτρες, ακόμα και τον εκβιάσανε, ακόμα και τον σκοτώσανε, πέθανε φωνάζοντας δίκιο η πατρίδα και δίκιο το κοινό. Να περάσετε καλά τις διακοπές, να διαβάσετε το βιβλίο και να αισθάνεστε περήφανοι που είστε εθνίκες και εθνίκες.